Long time ago in a galaxy far, far away. Και σταματάμε εδώ για να μην φάμε καμιά μήνυση από τη LucasArts. Τι κάνετε, πώς είστε? Ζάγναφε είναι εδώ στο video review του Battlefront. Θα μου πεις, καλά τώρα βρήκες? Ναι, τώρα βρήκα, παιδιά, γιατί τώρα έχω PC για να παίζω. Το προηγούμενο PC δεν έπαιζε απλά Battlefront, δεν το έτρεχε. Battlefront, τι αλλιώς Battlefield skin σε Star Wars theme. Χωρίς να θέλω να γίνω κακός, προς Θεού, γι' αυτό το παιχνίδι δεν ονομάστηκε Battlefront 3 και ονομάστηκε Battlefront, οπότε να κάνουμε reboot το franchise. Ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι από αυτό που έχετε παίξει, έχετε γνωρίσει. Αν είστε φαν της σειράς θα γνωρίζετε ότι το παιχνίδι είχε single player campaign, κάτι το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπήρχε το πολύ πολύ ωραίο πράγμα, υπήρχαν raids τα οποία γινόντουσαν, κάτι το οποίο δεν γίνεται εδώ. Η EA λέει πως θα προσθέσει καινούργια πράγματα, ήδη έχει προσθέσει κάποιους δωρεάν χάρτες οι οποίοι είναι υποχρέωση του DLC να τα πάρουμε αν θέλουμε να παίζουμε συγκεκριμένα σε αυτούς στο free rotation. Μάζευες πόντους. Γενικά το παιχνίδι έχει αλλάξει. Αν δούμε, ας πούμε, ότι στα missions έχουμε τα battles, το οποίο πολεμάς απέναντι στο AI, απέναντι σε κάποιο φύλο, ή το survival όπου έρχονται waves από Imperials και εσύ πρέπει να τα αποφύγεις. Training, εντάξει, το έχουμε ήδη κάνει. Και μετά φυσικά πάμε στο multiplayer, το οποίο είναι από 6 έως 40 άτομα, κάτι το οποίο ήταν το εξαιρετικό, ότι παιδιά εδώ θα παίζετε πιου πιου 40 άτομα. Τι να το κάνεις το πιου πιου 40 άτομα, άνθρωπέ μου, όταν το παιχνίδι είναι μισό? Τα mods που υπάρχουν είναι τα εξής, είναι Supremacy, το οποίο διώχνεις, ρε παιδί μου, πας στον πλανήτη και πιου πιου φύγε κακέ από εδώ, ή καλέ αντιστοίχως. Υπάρχει το Hero Hunt, το περίφημο Hero Hunt, το οποίο εσύ είσαι ένας ήρωας και στην πέφτουν όλοι, οπότε σκοπός σου είναι να κρατηθείς όσο περισσότερο ζωντανός γίνεται. Μετά πάμε στο Walker Assault, τα οποία έρχονται τα Walkers και αν είσαι Rebel πρέπει να προστατεύσεις τη βάση σου από αυτά, αν δεν είσαι Rebel πρέπει να διαλύσεις τη βάση. Μετά υπάρχει το Fighter Squadron, το οποίο μπαίνεις μέσα σε Starfighters και πολεμάς, κάτι το οποίο δεν πρόκειται να το παίξω ποτέ γιατί απλά δεν την παλεύω. Υπάρχει το Blast, το οποίο σου λέει μπες και κάνε πιου πιου και κέρδισε τους αντιπάλους σου έχοντας τα περισσότερα kills. Το Cargo, το οποίο κλέβεις, το κλασικό στο FPS, παιδί μου, πας κλέβεις κάτι και πρέπει να φτάσεις στον τερματισμό σου πριν πας φτάσεις στον τερματισμό του άλλου. Μετά υπάρχει το Drop Zone και το Droid Run, Capture and Hold δηλαδή και τα δύο. Το Drop Zone είναι πρέπει απλά να πηγαίνεις στα Dropping Pods και να τα μαζεύεις. Υπάρχει το Hero Hunt, το οποίο το αναφέραμε και πιο πάνω, το οποίο ήταν το τελευταίο που είχαμε παίξει. Heroes vs. Villains, Round Based Combat, που γίνεται ένας γενικά κακός χαμός. Και τέλος το Turning Point, το οποίο είναι οι Imperial κάνουν... προστατεύουν τον εαυτό τους από τους Rebels όταν κάνανε την επίθεση στο Τζακού. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το εκτιμάτε το συγκεκριμένο παιχνίδι μετά από τις αλλαγές. Πάμε λίγο να δούμε Supremacy, να βρούμε έτσι κάποιο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι δεν έχω παίξει πάρα πολύ γιατί δεν είχα PC για να το παίξω. Με είχε απογοητεύσει πάρα πολύ. Έχω λάβει μηνύματα από άτομα που όταν έδειξα ότι θα ετοιμάζομαι να παίξω Battlefront μου στείλανε πράγματα τα οποία δεν γνώριζα κι εγώ ίδιος. Δεν ήμουν φαν της σειράς, δεν είχα παίξει πάρα πολύ. Οπότε όταν ξαφνικά, ρε παιδί μου, πας να παίξεις ένα παιχνίδι και λείπουν τόσα πράγματα, λογικό είναι να αισθάνεσαι κάπως περίεργα. Πεις, γιατί γίνεται εδώ πέρα? Λείπει αυτό, λείπει εκείνο, λείπει τ' άλλο. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε. Με φωτίζει και το φως από πίσω. Χάρτης για 40 άτομα στην ουσία, 20 και 20. Και δεν γεμίζει με τίποτα. Waiting lay for 15 more players. Ένα από τα προβλήματα δηλαδή που έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη του σε αυτό. Οπότε όπως καταλαβαίνετε λογικό είναι να έχουμε πρόβλημα. Ψάξα, βρεις παίκτες σου λέει μετά.
Έκπληξη, ναι, όπως είδατε και στο μήνυμα που ακολούθησε πριν το βίντεο, πριν μπούμε στο Hero Hunt, δυστυχώς δεν βρήκαμε κόσμο για Supremacy. Το online community προφανώς δεν έχει καμία όρεξη να στηρίξει το παιχνίδι. Λυπάμαι για το ότι δεν θα δείτε Supremacy, θα δείτε τουλάχιστον Hero Hunt. Ένας παίκτης λοιπόν γίνεται ήρωας και παίρνει και ένα squad από enemies. Για να δούμε. Join. Defeat the hero to become the hero. Be the first to reach the kill limit to win. Πάμε. Ψάχνουμε να βρούμε την Princess Leia. Hey! Την έφαγε άλλος. Luke Skywalker. Πομ, 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 πομ. Καθώς παίζετε λοιπόν, ξεκλειδώνετε διάφορα όπλα και αντικείμενα. Ωραία, φίλε. Και έτσι λοιπόν λειτουργεί το Hero. Έλεος. Εδώ όπως βλέπετε μπορείτε να βάζετε τα όπλα τα οποία έχετε. Όπως σας έχω πει δεν έχω παίξει πολύ, οπότε δεν έχω ξεκλειδώσει όπλα. Και φυσικά όπλα ξεκλειδώνονται αν έχεις προαγοράσει το Super Ultra Super Goofy version με όλα τα DLC και δεν το σχολιάζω. 200 ευρώ για ένα μισό παιχνίδι χωρίς single player. Άτε τον! Με το force που με έφαγε. Μάλιστα. Πάμε να φάμε το Han Solo. Έτσι λοιπόν υπάρχουν, μας έχουν μείνει 2,5 λεπτά και νικητής βγαίνει αυτός με τα περισσότερα kill με τον ήρωα. Με λίγα λόγια εδώ για να παίξεις και σαν ήρωας πρέπει να είσαι και λίγο τυχερός ρε παιδί μου. Where is Captain Solo? Μάν μου! Πω πω, είμαι τόσο κακός παίκτης. Δυστυχώς το προεχνίδι πέρα το ότι έχει κρατήσει τους κλασικούς ήχους από τα φωτόσπαθα και τα blasters, τα εξκέτους τοπιούς που χρησιμοποιεί τις έξυπνες ατάκες τους, δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι ευχάριστο. Οπότε για όσους από εσάς έχετε όρεξη να παίξετε ένα reskinned παιχνίδι, ένα reskinned Battlefield, ναι θα το πω, αλλά είστε fan του Star Wars, τυπίστε το. Αν όμως κάποιοι από εσάς θέλετε να παίξετε την αυθεντική εμπειρία του Battlefront, τότε πηγαίνετε αγοράστε τον Battlefront 1 ή τον Battlefront 2. Έριξα μερικά στο κεφάλι πάντως, δεν μπορώ να πω. Yeah.
Ρε φίλε, πόσο OP είναι οι ήρωες. Δευτερόλεπτα. Ίσως προλάβουμε να μπούμε και λίγο hero. Να γίνουμε και λίγο ήρωες. Ένα shot είναι, ρε φίλε. Α. Μας πρόλαβα άλλος. Φτάσαμε rank 3. Τελευταίοι. Πήραμε 1000 score επειδή κάναμε το challenge. Αυτό είναι, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει. Ναι, εντάξει, DNBQ1. Είσαι παιχτούρα. Πήραμε και 295 credits. Λοιπόν... Ναι, I want to quit. Δεν θέλω να παίξω Hero Hunt. Θέλω να παίξω κάτι άλλο. Να δείξω στον κόσμο παιχνίδι τα άλλα mods που έχεις. Πάμε, Walter Assault. Μήπως βρει. Αν δεν βρει, παιδιά, sorry. Για μένα το παιχνίδι θα φάει... κλακ. Τσόπιασμα. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που δεν πρόκειται να κάτσω να ασχοληθώ να δείξω full playthrough παιχνιδιού, διότι με έχει απογοητεύσει και το community του παιχνιδιού, το οποίο δεν μπαίνει να παίξει, αλλά και το ίδιο το παιχνίδι, το οποίο δεν ήταν αρκετά θελκτικό ώστε να τραβήξει κόσμο. Να, ωραία, Walter Assault. Εδώ βρήκαμε κόσμο τουλάχιστον, 13 από μία, 14 από την άλλη. Για να... Rebel forces must use everything they've got to defend against the incoming Imperial Walkers. Ναι, και βέβαια εμείς είμαστε Rebel, έτσι. Στο Endor. Ναι, γιατί, γιατί, εντάξει. Γιατί πάνε όλοι και παίζουν με τα Imperial Walkers. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Join. Keep you blinks active to add more wings. To the bomb rating, κατά, κατά, bla bla bla, ok. Φύγαμε. Start. Ωραία. Αχ, θέλω. Πάμε πάλι σε first person mode. Πάει ένας. Δεν βοηθάνε και οι μάνωδες. Ωραία, φίλε, πως μέσος ο άλλος. Ο άλλος έχει μπει μέσα εκεί και μας έκανε μπλα. Πάμε. Watch it,
Ναι, πώς να μην παίζετε Battlefield. Έτσι. Ωραία. Boba Fett! Τι δουλειά έχει ο Boba Fett εδώ? Defend that uplink station or else the Y-wings can't provide cover. We have activated the uplink station. Well done. Οπ, μέσα! Κάικα. Πολύ ξύλο ρε φίλε, πάρα πολύ ξύλο. Έλα. Άνοιξα το uplink. Δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ άνοιξα το uplink πάντως. Τι φάζει ο Boba Fett? Boba! Θα κάνω κάτι πολύ cool αυτή τη στιγμή. Αυτό ήταν λάθος. Δεν έχω partner πια, δεν πειράζει. Τώρα έχουμε να κάνουμε activate τα uplinks. Τώρα μπας και κάνουμε λίγο defense, αλλά δεν μας βλέπω για πολύ. Uplink activated. Watch for Imperial counterattack. The princess is ready to help you out. Πάω λίγο πιο πάνω εγώ. Πήρα 5 kill, είναι σημαντικό αυτό. Όχι, οπ!
Γκοσιά ήθελα να κάνω και δεν μου κάτσε. Slave 1 has been spotted in your quadrant. Don't let Fed take you by surprise. Well done. We've activated the uplink. Uplink locking sequence offline. We need it operational. Μέσα. Α, δεν παίρνω χαμπάρι τίποτα έτσι πραγματικά. Καμπούμ ρε γάμο. Γενικά, να σου πω κάτι. Αυτό το mod είναι πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Έχει την πλάκα του. Αλλά τι να το κάνεις όταν τα βασικά deathmatch δεν δουλεύουν, ας πούμε. Το supremacy. Χαμός γίνεται με τις βόμβες εδώ. Πού είναι οι υπόλοιποι? Πω, μπαίνουν να πάρουν το δεύτερο, ε. Πάρε. For the rebels. For Princess Leia and Luke Skywalker. And for that shit that someone is moving and killed me. Don't hate the video, hate the player. Ναι, το ξέρω ότι είναι exposed. Το θέμα είναι ότι... Με είδε. Τον είχα και δεν τον σκότωσα. Γιατί? Why? Why?
Να, πες να το, πες να το έχουμε κιόλας. Άλλη φάση. Αυτό το μπούστι θα το σκοτώσω κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, γενικά αν σας ενδιαφέρει το παιχνίδι, ειδικά τώρα που έχει περάσει και αρκετός καιρός και οι τιμές έχουν πέσει, θα σας πρότεινα να το αγοράσετε. Αλλά μόνο και μόνο αν σας αρέσει απλά το shooter mode. Γιατί για story mode είπαμε, δεν υπάρχει τίποτα. Αν θέλετε να παίξετε ένα shooter το οποίο να έχει να κάνει με Star Wars, ναι. Οτιδήποτε άλλο. Είναι μιλόκι. Vader. Εντάξει, πήγα και εγώ με μια ρουκέτα να φάω ένα moving target. Καλώς είναι. Μέτρια κατάσταση. Μπορεί να μας στάσουν. Πρέπει να κάνουμε defend και να κάνουμε damage. Δες και παίζω σε ταινία του Michael Bay είναι με τις εκρήξεις. Πραγματικά. Ωραία, πάρω το. Uplink is offline. We need to get it back up. Stormtroopers ahead. Uplink station has been activated. Δεν μπορώ άλλο. Γιατί να είμαι τόσο κακό στα shooters. We have activated an uplink station. Prepare for enemy counterattack. AT-AT targeted by our Y-wing.
Και μας έφαγε ο Βέιντερ. Έλα, πάμε λίγο. Το φάγαμε! Yes! Μπράβο, μωρή ομάδα! Και δεν τερμάτισα τελευταίος! Hey! Λοιπόν... Ladies and gentlemen, αυτό ήτανε το video review ή και απόλαυση έστω του Star Wars Battlefront. Θα θέλατε να δείτε κάποιους άλλους χάρτες, αφήστε ένα comment κάτω από το βίντεο. Μην ξεχνάτε, για όσους βλέπετε για πρώτη φορά το κανάλι, θα έχει ξεκινήσει ήδη μία σειρά για το LEGO Marvel's Avengers. Υπάρχει το πρώτο βίντεο ήδη, στο οποίο δίνουμε και ένα δωράκι εκεί. Όσοι δεν το έχετε δει, πηγαίνετε να το δείτε. Η ερώτηση και η απάντηση είναι μέσα στο βίντεο και πρέπει να τα αφήσετε σε comment. Τι άλλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσετε το βίντεο. Αφήστε ένα σχόλιο, πείτε μας την άποψή σας για το Star Wars Battlefront. Τι θα θέλατε να δείτε, τι δεν θα θέλατε να δείτε. Και όπως πάντα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Adios!